πολίτες των Αχαρνών και των Θρακομακεδόνων. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή συγκέντρωση της Ανεξάρτητης Δημοτικής Παράταξης Αξία στην πόλη μας και στην ομιλία του ανθρώπου που επιθυμούμε να είναι ο Δήμαρχος της πόλης για τα επόμενα 5 χρόνια, του Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου. Μας τιμούν με την παρουσία τους. Ο πατέρας Αναστάσιος Αργέντης, πρώην προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου. Ο διοικητής του ΚΑΤ, υποστράτηγος εν αποστρατεία Ιωάννης Ηλιόπουλος. Ο νυν δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Ανατολικής Αττικής με τον Νίκο Χαρδαλιά, Δημήτρης Δαμάσκος. Ο περιφερειακός, η υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον Νίκο Χαρδαλιά, Βίκη Καβαλάρη. Ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον Γιάννη Γουρό, Γιάννης Ράπτης. Ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον Γιάννη Γουρό, Ευστάθιος Καριδάκης. Ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον Γιάννη Γουρό, Παναγιώτης Αντωνίου. Ο πρόεδρος Δήμου των Αχαρνών, Πέτρος Μαρίνης. Ο αντιπρόεδρος Δήμου των Αχαρνών, Γεώργιος Χριστόπουλος. Το μέλος της ΔΥΜΤΟ, Κωνσταντίνος Τσεκούρας. Ο πρώην Δήμαρχος Οροπού και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον Νίκο Χαρδαλιά, Ιωάννης Οικονομάκος. Και η πρόεδρος του Συλλόγου Πελοποννήσιων Αχαρνών, Ευαγγελία Καλαμίτση. Ευχαριστούμε όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Καλωσορίζουμε τώρα στο βήμα τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο, έναν άνθρωπο οραματιστή, που επιθυμούμε να είναι ο αυριανός Δήμαρχος Αχαρνών. Η βραδιά ξεκινάει με δύο λάθη. Το πρώτο ήταν, βρε Σάντη, σου είχα πει από εδώ να μιλήσεις, από μπροστά να φαίνεσαι. Δεν σε κρύβουμε. Και το δεύτερο είναι, μου είπαν να μιλήσω χωρίς γυαλιά, θα προσπαθήσω να τα καταφέρω. Δεν ξέρω, αν τα καταφέρω έχει καλώς, αλλιώς την πορεία θα τα βάλω. Φίλες και φίλοι, πατέρα Αναστάσια, αγαπητοί υποψήφοι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι οποίοι έχετε την ίδια αγωνία που έχουμε και εμείς αυτές τις μέρες, η οποία όμως λύγει. Και από την επόμενη εβδομάδα, δεν ξέρω, ελπίζω να είμαστε όλοι χαλαροί με την καλή έννοια. Φίλες και φίλοι, έχει δροσίσει και δεν φταίει ο καιρός. Φταίει για τις εσάς και στους ανθρώπους που χαιρέτησα όλη την ώρα πριν έρθω. Είδα ένα χαμόγελο, είδα ένα αέρα ανανέωσης, ο οποίος μπαίνει μέσα στην ψυχή μου και με χαροποιεί για αυτή την προσπάθεια που ξεκινήσαμε πριν λίγο καιρό και η οποία, πιστέψτε με, δείχνει να έχει πάρα πολύ όμορφα αποτελέσματα. Τα βιώνω καθημερινά στην επαφή μου με τον κόσμο, το βιώνω σήμερα, άλλωστε εγώ, ξέρετε, δεν απευθύνομαι σε ανθρώπους χειροκροτητές, εγώ απευθύνομαι σε ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν την πόλη μας με ένα διαφορετικό τρόπο. Πριν λίγο με βρήκε ένας στον δρόμο πριν έρθω και μου λέει ο κύριος Γιώργος, κάπου ήταν εδώ ανάμεσά μας, και μου λέει, δεν σε ήξερα, μου λέει, θα έρθω, έχω παρακολουθήσει το πρόγραμμά σου όλο το προηγούμενο διάστημα και επειδή τα λες όντως διαφορετικά, θα είμαι εκεί και θα σε στηρίξω. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε, οι οποίοι δεν έχουν μαζί μας καμία εξάρτηση μαζί μας. Και είμαι βέβαιος ότι κανείς από εσάς δεν έχει την παραμικρή εξάρτηση μαζί μου. Όπως επίσης, καμία εξάρτηση δεν έχουν όλα αυτά τα φανταστικά παιδιά που πλαισιώνουν την παράταξη. Είναι από τα παιδιά τα οποία ποτέ δεν ζήτησαν το παραμικρό και τίποτα για να μπουν σε αυτή την προσπάθεια που την πίστεψαν μαζί μου. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Δεν σας κρύβω ότι ένα άγχος το έχω. Νομίζω φάνηκε, μου λέγαν κάποιοι, ηρέμηση κτλ. Ήρεμος είμαι, αλλά έχω μιλήσει πολλές φορές μπροστά σε κοινό. Αλλά σήμερα
μιλάω όντως με έναν διαφορετικό τρόπο. Πίσω μου κρύβεται, όχι από εδώ, από εδώ, ένα λογότυπο, μια λέξη αξία, η οποία κρύβει μέσα πολλές έννοιες, πάρα πολλές λέξεις. Θα είχα χιλιάδες πράγματα να σας πω, αλλά σας υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω να τα κάνω γρήγορα, καθυστερήσαμε. Δεν θέλω να σας φάω τη βραδιά ολόκληρη, αλλά πιστέψτε μου ότι είναι πάρα πολλά αυτά τα πράγματα που θέλω να πω για την πόλη των Αχαρνών, την πόλη που μεγαλώνουμε, την πόλη που κάποιοι την επέλεξαν για να ζήσουν και στην πραγματικότητα δεν βλέπουν να εξελίσσεται με τον τρόπο που ενδεχομένως θα είχαν ονειρευτεί. Θα σας πω για μία μικρή εισαγωγή κάποια πράγματα τα οποία τα μισώ και τα απεχθάνω. Ναι, δεν θα ξεκινήσω με τον κλασικό τρόπο. Θα σας πω λοιπόν ότι μισώ και απεχθάνομαι τις εγωιστικές συμπεριφορές. Όλες αυτές τις φράσεις που ξεκινούν από ένα τεράστιο εγώ. Εγώ είμαι ο δήμαρχος, εγώ είμαι ο αντιδήμαρχος, εγώ, μόνο εγώ. Αυτά σε μένα δεν κολλάνε. Και δεν κολλάνε ευτυχώς και σε όλα αυτά τα παιδιά που είναι δίπλα μου. Θα σας λέω πολύ συχνά για αυτά τα παιδιά, γιατί τα νιώθω σαν μια υπέροχη ομάδα, οι οποίοι αγωνιούν μαζί μου, όχι για να πετύχει η προσπάθειά μας, με την έννοια που ενδεχομένως την πιστεύουν άλλοι, αλλά γιατί έχουμε πιστέψει ότι αυτή η πόλη έχει ένα πολύ ωραίο μέλλον, αν το βάλουμε στη σωστή βάση. Μισώ και απεχθάνομαι την αναπαραγωγή του ίδιου μοντέλου πολιτικής που βλέπουμε δεκαετίες τώρα. Μία, δύο, τρεις παρατάξεις, πάντα το ίδιο νόμισμα, το γυρνάμε από εδώ, το γυρνάμε από εκεί. Στην πραγματικότητα ο κόσμος από το ίδιο νόμισμα έχει να επιλέξει και αυτό έχει αποδειχθεί όλα τα τελευταία χρόνια. Ξέρετε όμως γιατί επιμένουν όλες αυτές οι πρακτικές και παραμένουν σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις επί δεκαετίες. Και δυστυχώς το βλέπω και τώρα. Είναι γιατί, αν το καλοσκεφτούμε, εμείς τους δίνουμε το δικαίωμα και βάζω και τον εαυτό μου στους ψηφοφόρους να αναπαράγουν αυτές τις ίδιες πολιτικές. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε να ψηφίσετε μία παράταξη από συνήθεια. Δεν θέλουμε γιατί κατεβαίνει ο ξαδερφός σας. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το μοντέλο. Θέλουμε να ψηφίσετε αξία στην πόλη μας, γιατί όντως θέλουμε να δώσουμε αξία στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας. Μισώ και απεχθάνομαι κάποιοι να νιώθουν νικητές. Νικητές πού? Σε μία πόλη η οποία έχει ιτηθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό δεν είναι νίκη. Αυτό είναι νίκη πάνω σε ένα πτώμα. Και εμείς θέλουμε να το αναστήσουμε, γιατί η πόλη μας έχει διαρκώς κατηφόρα τα τελευταία χρόνια. Απεχθάνομαι και μισώ τη σπατάλη δημοσίων πόρων. Σε λίγους και εκλεκτούς. Δυστυχώς το έχουμε βιώσει και στην κεντρική πολιτική σκηνή να υπάρχουν εκλεκτοί, λίγοι, άνθρωποι κατηγορίας πρώτης, δεύτερης, τρίτης ή χαμηλότερης. Το κακό είναι ότι σε αυτή την πόλη αυτές οι κατηγορίες είναι πολύ πιο, έχουν μεγαλύτερη ένταση. Η κατασπατάληση δημοσίου χρήματος σε λίγους και κολλητούς έχει γίνει πραγματικό βίωμα. Πριν λίγες μέρες είχα συναντήσει έναν δήμαρχο της Βόρειας Ελλάδας και του λέω, δήμαρχε μου, του λέω, ποιο είναι το, αν σου δίνει ο Θεός 100 χρόνια δήμαρχος, τι θα ήθελες να είναι η πόλη σου μετά από 100 χρόνια. Και βρέθηκε λοιπόν αυτός ο δήμαρχος να με κοιτάει αμήχανα. Γιατί στην πραγματικότητα δεν ήξερε που θέλει να πάει η πόλη του μετά από 100 χρόνια. Και εδώ έρχομαι λοιπόν και λέω ότι αυτό που θέλουμε εμείς είναι να κοιτάμε την πόλη για τα επόμενα χρόνια και όχι για την αυριανή ημέρα, για το βόλεμα κολλητών, φίλων, πρώην. Την ίδια ώρα που τα πραγματικά προβλήματα, σκεφτείτε το λίγο, ποιο πραγματικό πρόβλημα της πόλης μας έχει βρει λύση
τα τελευταία χρόνια. Θα είμαι όμως ειλικρινής. Σε 4 χρόνια καμία πόλη δεν είναι δυνατόν να αλλάξει. Δεν θα το ζητούσα ούτε από τη σημερινή διοίκηση να αλλάξει την πόλη σε 4 χρόνια. Δεν θα το ζητούσα από καμία κυβέρνηση. Ξέρετε όμως τι είναι αυτό που το ζητάω με ένταση και είναι αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να το βάλουμε στόχο. Είναι να ξεκινήσουμε από την αλλαγή νοοτροπίας. Και εμείς όλοι έχουμε εντελώς άλλη νοοτροπία. Ξεκινάμε από διαφορετική βάση. Και αυτό είναι που με κάνει χαρούμενο, ευτυχή, με κάνει να αισιοδοξώ. Επιχειρούμε λοιπόν με την προσπάθειά μας αυτή, με την προσπάθεια της παράταξης αξίας στην πόλη μας. Επιχειρούμε να αποδείξουμε ότι δεν έχουν αλλάξει μόνο οι καιροί. Επιχειρούμε να αποδείξουμε ότι έχει αλλάξει και η νοοτροπία των δημοτών. Απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να δουν το διαφορετικό, απεξαρτημένοι από διοικήσεις, γνωστούς, παραγνωστούς και φίλους. Σε αυτούς απευθυνόμαστε και πιστέψτε με, είναι πολλοί αυτοί σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει όμως να τους κάνουμε να το πιστέψουν. Θέλω και εσείς να μεταδώσετε αυτό το μήνυμα, αυτό το μήνυμα της αλλαγής. Να σας το πω απλά. Αν αύριο ήμουν αδήμαρχος, δεν θα ήθελα κανένας να χτυπήσει την πόρτα μου για να μου πει να του λύσω ένα προσωπικό του πρόβλημα. Θέλω να λύνονται αυτά τα ζητήματα όχι ως διαμαγείας, αλλά μέσα από σωστή πρακτική του Δήμου και να μην υπάρχει σχέση αιρετών και δημοτών η οποία ξεφεύγει από τα όρια της νομιμότητας. Θα σας θυμίσω ένα σύνθημα μεγάλου κόμματος πριν χρόνια και θα το παραφράσω λίγο, αλλά θα το καταλάβετε. Αντί να πούμε λοιπόν ο λαός θέλει, η αξία μπορεί, εμείς λέμε η αξία μπορεί, ο λαός θέλει. Ναι, να θέλετε. Σε αυτή την ερώτηση που σας έκανα τώρα, θέλω πραγματικά μέχρι και την τελευταία στιγμή που θα βρεθείτε στο παραβάν να την έχετε απαντήσει. Σε τέτοιους ανθρώπους απευθυνόμαστε. Θα το ξαναλέω γιατί εγώ απευθύνομαι σε εσάς με όλη μου την καρδιά. Σας το λέω, θέλω να δούμε μια πόλη διαφορετική, μια πόλη που ξεφεύγει από τα στενά όρια, του κλείνουμε λακκούβες και του μαζεύουμε σκουπίδια. Θα σας πω κάτι που το έχω βιώσει όλα αυτά τα χρόνια που είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, που ήμουν Δημοτικός Σύμβουλος, είναι σχεδόν 13 χρόνια. Σε αυτούς τους 4 τείχους του Δημαρχιακού Μεγάρου κρύβεται μια περίεργη οσμή. Με έναν μαγικό και ανεξήγητο τρόπο, άνθρωποι οι οποίοι με τη δική σας την ψήφο μπήκαν σε αυτό τους 4 τείχους, με ένα ανεξήγητο λοιπόν τρόπο μεταλλάχθηκαν. Σε αυτό το κτίριο λοιπόν θα βρείτε κλειστές πόρτες, θα βρείτε κλειστά γραφεία, θα βρείτε αδιαφανείς διαδικασίες. Και εκεί που θα περίμενε κανείς νέοι άνθρωποι με νέες αντιλήψεις για τη δημόσια διοίκηση να φέρνουν κάτι καινούριο, τελικά η πραγματικότητα γίνεται φιαλτικά δυσάρεστη. Φίλες και φίλοι, το λέω με στεναχώρια, γιατί υπήρξα και μέλος της νυν διοίκησης. Η τελευταία διοίκηση, δυστυχώς, συνέχισε την ίδια δυσοσμία που υπήρχε και στις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Όμως, το έκαναν λίγο καλύτερα. Με μια επίφαση νομιμότητας και εντυμότητας και δίθεν διαφάνειας, με ένα προσωπείο με άλλα λόγια, η διαχείριση των πόρων που ήταν πάρα πολύ αυτή την τετραετία, όχι μόνο εδώ, σε όλους τους δήμους της Ελλάδας, έγινε με έναν τρόπο με τον οποίο, δυστυχώς το λέω,
θα τον πληρώνουμε τα επόμενα χρόνια με τρόπο όπως είχαμε πληρώσει παλαιότερες αμαρτίες παλαιότερων διοικήσεων. Το έζησα από μέσα. Αυτή η πρακτική που ακολουθήθηκε με το όμορφο περίβλημα οδήγησε πολλούς να πιστεύουν ότι είναι μια καλή διοίκηση. Και να ακούσω από πολλούς στον δρόμο να σου λένε, τουλάχιστον λέει, αυτοί κάτι κάνουν. Μα είναι δυνατόν τη ζωή μας να την περιορίζουμε στο τουλάχιστον κάτι είδαμε. Εμείς θέλουμε να δούμε πολλά, θέλουμε να ξεφύγει πολύ, θέλουμε να πετάξει ψηλά. Αν είναι δυνατόν να συζητάμε για κλεισμένες λακκούβες και για κάδους που μαζεύονται. Δηλαδή για πράγματα τα οποία εσείς και εμείς όλοι τα πληρώνουμε καθημερινά. Δεν μας χρωστάνε τίποτα, δεν λέμε ευχαριστώ για αυτά που οφείλουν να μας κάνουν. Το κλείνω. Γιατί αν χρειαζόταν να παρουσιάσω τους τόμους κακοδιαχείρισης αυτού του Δήμου, θα έπρεπε να είμαστε εδώ κάθε βράδυ, να λέμε τα ίδια και άλλα και να μην τελειώνουμε ποτέ. Αλλά στην πραγματικότητα, εγώ όπως μαζί με τα παιδιά αυτά εδώ πέρα, όπως κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ακολουθήσαμε μια άλλη πρακτική. Μιλήσαμε για το δικό μας πρόγραμμα. Για ένα πρόγραμμα που στην πραγματικότητα, στο Δήμο Αχαρνών, δεν έχει ξανακουστεί. Και εκεί είναι ο κύριος Γιώργος που συνάντησα προηγουμένως και πολλοί άλλοι που τους συναντώ και μου λένε τι ωραία που τα είπατε για τον Κόκκινο Μήλο, τι ωραία που τα είπατε για το Ολυμπιακό Χωριό, για το κέντρο της πόλης. Μα γίνονται, μου λένε όλα αυτά. Ναι, προφανώς και γίνονται. Αρκεί να τα στοχοθετήσουμε και μέσα σε ένα βάθος χρόνου εφικτό, σε βάθος χρόνου δηλαδή που θα το ζήσουμε, μπορούν να γίνουν όντως πολύ μεγάλες αλλαγές. Φίλες και φίλοι, αγαπημένοι μου όλοι σήμερα εδώ, σας ξέρω, δεν σας ξέρω, γιατί δεν σας ξέρω όλους. Οι Αχαρνές είναι μεγάλος τόπος. Είναι τόπος με βαθιά ιστορική διαδρομή. Είναι ένας τόπος με αξεπέραστες αναπτυξιακές δυνατότητες. Σπύρο, το τάμπλετ έχω. Εγώ το έχω. Και όμως έχουν καταφέρει να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι τελικά τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Γι' αυτό λοιπόν λέμε να γυρίσουμε σελίδα και είμαι πανευτυχής και για αυτά τα παιδιά αλλά και για το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία μα καμία δέσμευση για τίποτα και για κανέναν. Γυρίζουμε και πάμε σε λευκή σελίδα για το Δήμο Αχαρνών. Και να σας πω και κάτι. Αυτή είναι μια συγκέντρωση στην οποία εδώ στα μπροστινά καθίσματα δεν κάθεται ούτε ένας πρώην. Ξέρετε τους πρώην που είναι δεμένοι στο άρμα του Δήμου Αχαρνών, είτε είναι είτε δεν είναι, με κάποιο τρόπο τελικά πάντα καταφέρνουν να είναι, να απομυζούν δημοτικό χρήμα, να βολεύονται και με κάποιο τρόπο να εκφράζουν και την άποψή τους, όντας αυτοί που έφεραν τον τόπο σε αυτή την κατάσταση. Χαίρομαι λοιπόν που απλοί άνθρωποι είναι στο πρώτο κάθισμα, όπως και στο τελευταίο. Και για να είμαι ξεκάθαρος, καταλαβαίνω ότι είμαστε σε μια πόλη που δεν ζουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ανάγκες. Έχουμε ανάγκες όλοι. Από το να μας φτιάξουν τον κάδο έξω από το σπίτι μας, από το να μας κόψουν ένα δέντρο, από το να μας πληρώσουν μια αποζημίωση οικοπαίδου. Τα καταλαβαίνω αυτά. Και καταλαβαίνω ενδεχομένως και την ανάγκη κάποιων να τεθεί σε προτεραιότητα. Εδώ ζω. Αλλά δεν μπορεί αυτό να γίνεται καθεστώς. Γι' αυτό σας λέω.
Δεν χρωστάμε χάρη σε κανέναν. Εμείς επιμένουμε σε ένα μέλλον διαφορετικό, σε ένα μέλλον που θα είναι γραμμένο σε λευκή σελίδα μαζί σας, σε ένα μέλλον στο οποίο δεν θα χρειάζεστε την ανάγκη κανενός αιρετού. Στις 8 του Οκτώβρη σας ζητώ στο τελευταίο βήμα πριν το παραβάν να πάτε με αναπτερωμένο ηθικό. Να πάτε με βαθιά την πίστη σας ότι ο τόπος μας έχει τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες. Ό,τι λέμε δεν το λέμε για να το πούμε στη λογική μιας προεκλογικής περίοδου. Το έχουμε πιστέψει βαθιά, έχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε την πείρα να τα βάλουμε τα πράγματα σε σειρά και στα επόμενα χρόνια να δείτε μια πόλη την οποία θα τη συζητάνε πολύ πέρα από τα όρια ακόμα και της Ελλάδας. Και ακόμα και αν σας ακούγονται αυτά τα λόγια υπεροπτικά ή λόγια μεγάλα, σας λέω ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα που ακολούθησαν άλλοι δήμοι της Ελλάδας και πέτυχαν. Είναι αυτοί οι δήμοι τους οποίους τους βλέπουμε και τους έχουμε ως πρότυπο. Δεν θα σας κρατήσω πολύ, γιατί καταλαβαίνω ότι ο καθένας έχει το πρόγραμμά του. Και ξέρετε, είμαι από τους ανθρώπους που αγχώνομαι και δεν θέλω να τρώω το χρόνο σε κανέναν άνθρωπο, γιατί στην πραγματικότητα αυτά που να σας τα πούμε μπορούμε να σας τα πούμε και με διαφορετικούς τρόπους. Και αυτόν τον τρόπο επιλέξαμε εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα. Θέλω να σας πω ότι δημιουργήσαμε απορρίμματα σε όλη την προεκλογική εκστρατεία που είναι λιγότερα από έναν κάδο. Δεν σπαταλήσαμε χρήματα τα οποία θα έπρεπε μετά να τα βγάλουμε με άλλους τρόπους. Πάμε πάρα πολύ καθαρά σε αυτή τη μάχη. Πάμε με έναν τρόπο διαφορετικό, σε έναν τόπο όμως που οι άνθρωποι του μάθαν αλλιώς. Περάστε το μήνυμα σε όλους. Ο τόπος μπορεί να αλλάξει και πρέπει να ξεκινήσει από όλους εμάς. Στο προηγούμενο διάστημα παρουσιάσαμε προτάσεις, κυρίως μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα. Παρουσιάσαμε προτάσεις που σας είπα ότι βρίσκαμε ανθρώπους στον δρόμο και έλεγαν «Μα γίνονται αυτά». Φυσικά και γίνονται. Είπαμε ότι εδώ στα 200 μέτρα από εδώ, ακριβώς κάτω από τον κυκλικό κόμβο, ένα μεγάλο οικόπεδο 33 στρεμμάτων, το οποίο έχει δεσμευθεί εδώ και 33 χρόνια, ο Δήμος δεν έκανε ποτέ τις ενέργειες για να παλωτριώσει τα κτήματα των ιδιοκτητών για να γίνει ένα μεγάλο κολυμβητικό και αθλητικό κέντρο του Δήμου Αχαρνών. Εμείς λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε, ξέρετε ποιο θα είναι. Θα πούμε ότι αυτό το βάζουμε προτεραιότητα. Και ας έρθει ο Μπάρμπας από την Κορώνη να ζητάει αποζημιώσεις, εμείς θα δώσουμε τις αποζημιώσεις εκεί που θα κερδίσει ο Δημότης των Αχαρνών. Είναι μόνο 200 μέτρα από εδώ. Και στα 400 μέτρα από εδώ υπάρχει ένα μεγάλο οικόπεδο 7 στρεμμάτων, στο οποίο θέλουμε να κάνουμε έναν υπερχώρο πολιτισμού που όμοιός του δεν θα υπάρχει στην Αττική. Ξέρετε, τη μέρα που το ανακοίνωσα, τον υπερχώρο πολιτισμού, Παπά. Μετά από... Έλα, μεγάλε, τι είναι. Μετά από 2 μέρες, βλέπω ότι ακριβώς αυτό που εγώ οραματιζόμουν μαζί με τα παιδιά για το Δήμο Αχαρνών, το ανακοίνωσε ήδη χρηματοδοτημένο με 15 εκατομμύρια ο Ανδρέας Παχατουρίδης στο Περιστέρι. Γι' αυτό λέμε, αυτός είναι ο Παχατουρίδης, γι' αυτό λέμε, αυτός είναι ο Πελετίδης στην Πάτρα, γιατί ξέρετε, οι καλοί δήμαρχοι δεν έχουν απαραίτητα πολιτική απόφαση. Οι καλοί δήμαρχοι ακολουθούν καλές πρακτικές και εμείς θέλουμε να γίνουμε μια καλή δημοτική αρχή πέρα από χρώματα. Το 2024 το πρώτο δημοτικό σχολείο θα κλείσει 100 χρόνια ζωής και εκεί μέσα έχουμε τα παιδιά μας. Το πρώτο δημοτικό σχολείο μπορεί να είναι ένα σχολείο που είναι συσχετισμένο με την ιστορία της πόλης και πολλές γενιές ανθρώπων. Όμως
δεν κάνει πλέον για σχολείο. Θέλω να σκεφτείτε να περάσετε μια μέρα από εκεί πριν πάτε στην κάλπη. Η σκέψη μας και τα σχέδιά μας είναι να πέσουν όλες οι μάντρες, να μείνει το κτίριο στη μέση και να γίνει μια τεράστια πλατεία μεταξύ πρώτου και δεύτερου δημοτικού με υπόγειο πάρκινγκ. Αυτά, προσέξτε, είναι, μπορεί να σας φαίνονται μεγάλα, χρηματοδοτούνται παντού. Αρκεί να ακολουθήσουμε τις σωστές πρακτικές. Αυτές τις διαδικασίες τις ξέρουμε καλά και θα τις ακολουθήσουμε ώστε σε ένα βάθος 5 έως 8 ετών να δούμε έργα στην πόλη τα οποία ουδέποτε θα έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν. Η αγορά μας είναι πεθαμένη. Βγαίνουμε για να συναντήσουμε κόσμο, να τον χαιρετήσουμε τώρα προεκλογικά και πηγαίνει Σάββατο στην πλατεία και δεν βρίσκεις άνθρωπο να χαιρετήσεις και χαιρετιόμαστε μεταξύ μας για να λέμε ότι κάποιον χαιρετήσαμε. Εκεί έχει φτάσει η κεντρική αγορά των Αχαρνών. Ο τέταρτος δήμος της Αττικής είναι αυτός με μια αγορά η οποία όλο και στενεύει και όλο και γεμίζουμε μαγαζιά ξενίκευτα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και ο τρόπος για να αλλάξει είναι να τονωθούν αυτές οι περιοχές που έχουν εμπορικά καταστήματα με τρόπο ώστε να μοιάζουν με εμπορικά μολ στα οποία πηγαίνετε και περνάτε όμορφα. Αυτό όμως εμείς θέλουμε να το κάνουμε για τις τοπικές επιχειρήσεις, για την τοπική επιχειρηματικότητα, να μπορείτε να βγαίνετε και να ψωνίζετε σαν να πηγαίνετε στο μολ, στο Golden Hall, στα Στέρ, στο Ήλιο. 4 περιοχές θα γίνουν ανοιχτά κέντρα εμπορίου, στο κέντρο της πόλης, στον Κόκκινο Μήλο, στο Πανόραμα, στην Θραγωμακεδόνων και στην Αγίου Διονυσίου. Και τώρα θα σας πω για ένα θέμα και δεν θα έχω άλλα, πολύ λίγα. Θα σας πω για ένα θέμα το οποίο κάποιοι εντός εισαγωγικών με κατηγορούν ότι το κάνω από επαγγελματική διαστροφή. Λοιπόν, το μεγαλύτερο πρόβλημα της πόλης που έχει εξελιχθεί σε καρκίνωμα είναι η έλλειψη πολυοδομικού σχεδιασμού σε όλες τις περιοχές γύρω από το κέντρο. Μονομάτι, ξενοδοχείο υπάλληλοι, Άγιος Γιάννης Ρώσος, Πλάτωνας, Χαμόμηλος, Χαραυγή Γάμα, κάτω από το Ολυμπιακό χωριό μια πράσινη περιοχή, Μεγάλα Σχοίνα. Υπάρχουν περιοχές στις οποίες πολλοί από εσάς ενδεχομένως να έχετε περιουσία και την οποία δεν μπορείτε να την πουλήσετε, δεν μπορείτε να χτίσετε, δεν μπορείτε να τη μεταβιβάσετε στα παιδιά σας. Και αυτό γίνεται εξαιτίας της έλλειψης πολεοδομικού σχεδιασμού. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι. Επειδή... Καλώς τη Γιάννα την Τσούπρα. Υποψήφια με τον Γιάννη Σγουρό. Λοιπόν, σας έλεγα για τον πολεοδομικό σχεδιασμό, γιατί αποτελεί στην πραγματικότητα τη γενεσιουργό αιτία των μεγαλύτερων προβλημάτων της πόλης. Επειδή λοιπόν έχουμε παρατήσει τα οικόπεδά μας και τις ιδιοκτησίες μας στο Δήμο Αχαρνών, γιατί δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε, έρχονται και εγκαθίστανται γύρω-γύρω χρήσεις οι οποίες υποβαθμίζουν περαιτέρω την περιοχή μας. Υπάρχουν περισσότερα, τα έχουμε μετρημένα, περισσότερα από 100 σκραπατζίδικα στο Δήμο Αχαρνών. Καταλαβαίνετε τι άλλη σβερίση γίνεται με κάθε σωλήνα που σας κλέβουν. 3 εκκλησίες, πατέρα Αναστάση, τις έχουν κλέψει τις καμπάνες. Στη Φλόγα, στην Προφήτη Λία και νομίζω και στα Μεγάλα Σχοίνα. Έχουν κλέψει τις καμπάνες. Και δεν υπάρχει άνθρωπος να πει ρε παιδιά, πού τις πάτε τις καμπάνες. Καταλαβαίνετε τι καρκίνωμα έχει δημιουργηθεί στην πόλη. Έτσι δημιουργούνται οι οικισμοί οι οποίοι είναι γκέτο. Έτσι λοιπόν αυξάνεται η παραβατικότητα και θα έρθω σε ένα θέμα σημαντικό στο οποίο η σημερινή Δημοτική Αρχή στις προηγούμενες εκλογές έπαιξε πάρα πολύ και πάνω σε αυτό πάτησε ενθυμούμενος στην τελευταία του προεκλογική ομιλία του σημερινού Δήμαρχου να χτυπάει το χέρι και να λέει ότι δεν θα κοιμάται όποιος δεν ασχολείται με την παραβατικότητα στο Μενίδη. Και τελικά ξέρετε που καταλήξαμε. Να μην κοιμόμαστε όλοι εμείς και όλοι αυτοί να περνάνε καλά. Δεν έχει μειωθεί η παραβατικότητα στο Μενίδη ούτε κατά τόσο.
Έχουμε σχέδιο γι' αυτό, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο δεν θέλαμε να παίξουμε πολιτικά, γιατί καταλαβαίνουμε την ευαισθησία που έχει για το Δήμο μας. Αλλά θα σας πω ένα πράγμα. Αν αύριο εγώ είμαι δήμαρχος, το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι να κόψω τις φωτογραφίες κάθε μήνα με τον αρχηγό της αστυνομίας. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτή η γελιότητα. Και αν σε 3 χρόνια ο σχεδιασμός που έχουμε κάνει δεν πιάσει τόπο, θα βγω και θα ζητήσω τη βοήθεια του κόσμου. Δεν υπάρχει άλλη λύση.